Μένουμε στο θέμα λοιπόν, καθώς όπως είπαμε είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, τον κύριο Μιχαήλ Κατρίνη. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Κατρίνη. Μας ακούει ο κύριος Κατρίνης. Κύριε Κατρίνη, με ακούτε? Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν κατά των ναρκωτικών, σίγουρα όχι μια γιορτή, αλλά μια ημέρα υπενθύμησης, κύριε Κατρίνη, για το θέμα αυτό το οποίο βεβαίως μαστίζει την κοινωνία μας. Βεβαίως, η σημερινή ημέρα είναι μια σημειολογική Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Για μας τον ΟΚΑΝΑ είναι κάθε μέρα η μάχη κατά των ναρκωτικών. Mm-hmm. Μια μάχη που τη δίνουμε μαζί με τα νέα παιδιά, με τις οικογένειές τους. Προσπαθούμε να δώσουμε μια θέση θεραπείας σε κάθε αίτημα από έναν νέο άνθρωπό μας, ο οποίος παίρνει μια πολύ δύσκολη απόφαση και συνήθως μοναχική, να φύγει από την οίκο των εξαρτήσεων και να αναζητήσει μια νέα ελπίδα ζωής. Το κάνουμε με συνέπεια, το κάνουμε με ανθρωπιά, το κάνουμε με μια ιατρική προσέγγιση πλέον της εξάρτησης και νομίζω ότι προσφέρουμε ένα έργο το οποίο αξίζει να στηριχθεί από την πολιτική ηγεσία, από το Υπουργείο Υγείας και την Ελληνική Πολιτεία, ώστε να μην μείνει κανένα αίτημα για θεραπεία αναπάντητο, ώστε να μην υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκει πραγματικά μια διέξοδο στη ζωή του μέσα από τα προγράμματα δικά μας. Mm-hmm. Κύριε Κατρίνη, τέτοιες ημέρες συνηθίζουμε να μιλάμε και με αριθμούς. Έχουμε να πούμε αριθμούς λοιπόν για το πού βρισκόμαστε σήμερα? Εμείς αυτή τη στιγμή καλύπτουμε πάνω από το 80% των θεραπευόμενων στη χώρα μας. Mm-hmm. Από τα στοιχεία τα τελευταία που έχουμε, υπάρχει μια ανησυχητική αύξηση στον αριθμό των έφηβων χρηστών. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως μας έχει κινητοποιήσει, τόσο όσον αφορά το να επιτείνουμε τις δράσεις πρόληψης στα σχολεία, στην κοινότητα, σε όλους τους μαζικούς χώρους, όσο επίσης το να προσεγγίσουμε αυτή την ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα και να μπορέσουμε να δώσουμε πιστικές λύσεις και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Mm-hmm. Είναι και αυτό που περιμένει η κοινωνία βεβαίως από τον ΟΚΑΝΑ και από το Υπουργείο Υγείας γενικότερα. Βεβαίως. Πρέπει όμως ο ΟΚΑΝΑ να στηριχθεί ανάλογα, γιατί το θέμα της λύσης των αναμονής είναι κάτι το οποίο μας προσβάλλει ηθικά, κοινωνικά, νομίζω αξιακά. Θα πρέπει πλέον κάθε αίτημα για θεραπεία να ικανοποιείται και να ικανοποιείται το συντομότερο δυνατό χρόνο, γιατί είναι πλέον ζήτημα ζωής. Mm-hmm. Και είπατε υπάρχει μια ανησυχητική αύξηση στους νέους χρήστες, αν άκουσα καλά. Στους έφηβους χρήστες, ναι, υπάρχει μια αύξηση. Mm-hmm. Η οποία βέβαια μας έχει ανησυχήσει και μας έχει κινητοποιήσει ανάλογα. Τι κάνετε γι' αυτό, κύριε Κατρίνη? Εμείς εφαρμόζουμε προγράμματα για έφηβους χρήστες. Έχουμε πιλωτικά προγράμματα εναλλακτικά της φυλάκησης, ώστε να αποφύγουμε τον στιγματισμό και την ποινική δίωξη εφήβων χρηστών. Εντείνουμε τις δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης στα σχολεία μέσα από τη συνεργασία με τα κέντρα πρόληψης. Έχουμε λοιπόν ένα πολυεπίπεδο δίκτυο δράσεων με πολιτικές μείωσες βλάβης, με το streetwork το οποίο βγαίνει στους δρόμους, έμπειρα στελέχη μας την ενημερώνουν και καθοδηγούν τους χρήστες, παρακινώντας τους να έρθουν στις δομές του ΟΚΑΝΑ και βεβαίως να αναζητήσουν μια θεραπεία η οποία θα τους οδηγήσει στο να φύγουν από τον κύκλο των εξαρτήσεων. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες κάνουμε σε όλη τη χώρα και βεβαίως σε αυτό χρειαζόμαστε και τη συνεργασία πολλών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Χρειαζόμαστε από εσάς να αναδεικνύετε τις δράσεις μας, να επισημαίνετε τους κινδύνους και βεβαίως να ενημερώνουμε όλοι μαζί την κοινή γνώμη για το μεγάλο ζήτημα των εξαρτήσεων. Ακριβώς. Και με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας, βεβαίως, υπήρξαν αρκετές δράσεις σε όλη τη χώρα από τον ΟΚΑΝΑ. Βεβαίως, είχαμε σήμερα αρκετές δράσεις σε όλη την επικράτεια. Περισσότερο δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, ανάδειξη του ζητήματος μέσα στην κοινωνία, μέσα στους μαζικούς χώρους, γιατί αυτό το ζήτημα μας αφορά όλους. Mm-hmm. Κύριε Κατρίνη, να σας ευχαριστήσω πολύ με την ευχή του χρόνου τέτοια μέρα να λέμε πιο ευχάριστα πράγματα. Δηλαδή ότι είμαστε αισιόδοξοι, αλλά πρέπει σε αυτό να ότι δεν και ανάλογα. Έχουμε αύξηση. Αυτό ακριβώς. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.